Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε μετά το λιγόλεπτο διαφημιστικό, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, ξέρεις τι θα σας πω. Έχουν ξεκινήσει τις μελέτες και αποφάσισαν να δούνε πώς επιδρά η αρωματοθεραπεία στα άλογα. Ξέρουμε ότι η αρωματοθεραπεία γενικά είναι μια κατάσταση που είναι ιδιαίτερη για όποιον την κάνει. Πολύ ωραία. Οπότε ξεκίνησαν να μελετούν την δράση της αρωματοθεραπείας στα άλογα. Τέλειο. Ναι, λοιπόν, θα σας πω έτσι μερικές πληροφορίες. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, τα περισσότερα φορά γίνονται στην Αμερική έτσι, αποφάσισαν να μελετήσουν την επίδραση της αρωματοθεραπείας στους ύπους. Σε μία από τις μελέτες τους χρησιμοποίησαν τον καθόλου ευχάριστο και δυνατό ήχο μιας κόρνας και έπειτα παρήχαν στα αναθετωμένα άλογα ατμό με άρωμα λεβάντας. Ο καρδιακός ρυθμός είχε αυξηθεί μετά την επίδραση της κόρνας, αλλά επανήλθε σύντομα στο φυσιολογικό μετά από την εισπνοή του ατμού λεβάντας. Για την έρευνα δεν επιλέχθηκαν ύπη που ευγενετήσει έχουν μια προδιάθεση να στρεσάρονται περισσότερο προκειμένου να επιτευχθεί ένα πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα. Για την έρευνα λοιπόν συγκεντρώθηκαν 9 αγωνιστικοί ύποι διαφόρων ηλικιών και φυλών. Διάφοροι εθελοντές κρατούσαν ένα δοχείο με διάλειμμα ελαίου λεβάντας μπροστά στη μύτη κατά λόγου. Στη συνέχεια μετρήθηκε ο καρδιακός παλμός για 7 λεπτά πριν την εισπνοή του ελαίου. 7 λεπτά κατά τη διάρκεια της εισπνοής του ελαίου και μετά 7 λεπτά μετά την απομάκρυνσή του. Δηλαδή 7 λεπτά πριν την εισπνοή, 7 λεπτά κατά την εισπνοή και 7 λεπτά μετά την εισπνοή. Δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στο ρυθμό, αλλά άλλαξε η παρασυμπαθητική παράμετρος της μεταβλητότητας του καρδιακού παλμού. Ο RMSSD είναι δείκτης που αντιπροσωπεύει την χαλαρωτική δράση του παρασυμπαθητικού, το οποίο αποτελεί μέρος του αυτόνομου νευρικού συστήματος και αν αυξηθεί, υποδεικνύει ότι το άλογο είναι ήρεμο. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, κατά την έρευνα, ο RMSSD αυξήθηκε μετά την εισπνοή της λεβάντας. Σημάδια της συμπεριφοράς των ύπων ήρθαν να ενισχύσουν το αγχολητικό αποτέλεσμα. Λείψιμο των χιλιών, χαλάρωση του λαιμού, μάσηση τροφής. Ωστόσο, το αποτέλεσμα διήρκησε μόνο κατά τη διάρκεια της εισπνοής και τη χρήση των ελαίων για να έχουν μεγαλύτερο πρακτικό αποτέλεσμα, χρήζει μεγαλύτερης διερεύνησης. Άρα, τα άλογα αντιδρούν το ίδιο στην χρήση της αρωματοθεραπείας, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, όταν χρησιμοποιούμε δηλαδή χαλαρωτικά εφαίρια ελαία, τα άλογα μας είναι χαλαρά και ήρεμα επίσης. Βέβαια, ακόμα γίνονται μελέτες, δεν έχει τελειώσει η μελέτη. Θέλουμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν. Πάντα η Αμερική σε αυτά τα θέματα έχει εξελιχθεί. Ναι, όντως. Πραγματικά. Λοιπόν, ξέρεις τι θα δούμε τώρα. Ναι. Θα δούμε έτσι κάποια στιγμιότυπα από συμμετοχή του. Μάλλον θα βάλω πρώτα ένα βιντεάκι που είναι εκδηλώσεις και αγώνες στον Ιόνι, στον υπηκό όμιλο νομού Ιωαννίνων δηλαδή. Θα ήθελα το αγαπημένο μου κοντρόλ να μου δώσει εικόνα. Thank you.
Ήταν ένα βιντεάκι που δοκίμασαν τα παιδιά από τον αθλητές από τον Ιδρυτικό Όμιλο. Όπα, συγγνώμη. Θα, λοιπόν. θα πούμε για τον Άγιο Σάββα και ναι, θα ναι, πάει ναι. σε άλλο βιντεάκι. Mm-hmm. Λοιπόν, η παιδική ηλικία του Αγίου Σάββα και η υποταγή του κόσμου. Η αποταγή του κόσμου. Ο Άγιος Σάββας, ο Αγιασμένος, γεννήθηκε το έτος 439 μετά Χριστόν από ευσεβείς και πλουσίους γονείς. Στην πόλη Μουταλάσκεν της Καπαδοκίας. Ο πατήρ του στρατιωτικό στο επάγγελμα αναγκάστηκε να μεταβεί μετά τη συζύγου του Σοφίας στην Αλεξάνδρεια για υπηρεσιακούς λόγους. Αναθέτουν την ανατροφή του μικρού Σάββα, ο οποίος ήταν μόλις 5 ετών, στο συγγενή του Ερμίαν. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα, δυσαρεστηθείς ο Σάββας από τη συμπεριφορά της συζύγου του θείου και από την επακολουθήσασα διαμάχη μεταξύ των θείων του Ερμίου και Γρηγορίου για την ανατροφή και τη διαχείριση της περιουσίας των γονέων του, περιεφρόνησε τον κόσμο και ενετάγησε μοναστήριο το οποίο έφερε το όνομα Φλαβιανέ. Εκεί επεδόθησε στην εκμάθηση του ψαλτηρίου και των μοναχικών υποχρεώσεων και αφετέρου στην άσκηση των θεοειδών αρετών και διέπρεψε στην εγκράτεια τη σωματική κακοπάθεια, την ταπεινοσύνη, την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή. Ανεδείχθη ανώτερος όλων των συμμοναστών. Μισό λεπτό. Όλων των συμμοναστών του, άνω των 65 των αριθμών. Θέλουν ο Θεός να προμηνεί στην αγιότητα στην οποία θα έφτανε, τον εχαρίτωσε με ακράδαντα και θαυματουργών πίστη. Κάποτε εισήρθε σε αναμένο φούρνο και αφού πλήστη με το σημείο του σταυρού, εξέβαλε σώος και αυλαβή στα ενδύματα τα οποία ο αρτοποιός είχε λησμονήσει. Να πω κι άλλα. Έχω χρόνο. Έχουν συμπληρώσει στο χώρο των Φλαβιανών 10 έτη αγώνων, εζήτησε την ευλογία του Ηγουμένου να μεταβεί οριστικώς στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, αφού επιθύμει να ανεβαίνει διαρκώς από δόξα εις δόξα, ησυχάζον στην έρημο. Ο ηγούμενος του παρήχε την άδεια και έτσι ο Σάββας, σε ηλικία 8-12 ετών περίπου, έφτασε εις Ιερουσόλυμα και φιλοξενήθη στη Μονή του Αγίου Πασαριώνος, όπου και διέμενε το χειμώνα του έτους 456-457, μετά Χριστού βέβαια, παρά τας προτροπάς του Αρχιμανδρίτου Ελπιδίου και άλλων αδερφών να παραμείνει μαζί τους, ο Σάββας είχε διαρκώς στο μυαλό του να συναριθμεί με τους αναχωρητάς, οι οποίοι εισκούντο υπό την εποπτεία του Θαυματουργού Ευθυμίου του Μεγάλου, γι' αυτό έλαβε την ευλογία του Ελπιδίου και πήγε να συναντήσει τον Μέγα Ευθύμιο. Ο Ευθύμιος ενήθη να κρατήσει το Σάββα εις τη λάβραν του, αντιθέτως τον έστειλε στη μονή του Αβά Θεοκτίστου να φροντίζει το Σάββα. Αυτό το έκανε ο Μέγας Ευθύμιος για να δώσει το παράδειγμα στο Σάββα να μην δέχεται νέους αγενείους, όταν θα ίδρυε τη δική του λαύρα και θα έγινε το νομοθέτης και αρχηγός όλων των αναχωρητών από την Παλαιστίνη. Ο νεαρός Σάββας εδέχει την οδηγία του Μεγάλου Ευθυμίου θέλημα Θεού και υπακούν τον Αβάν Θεόκτιστο, ενίσχυσε τους προτέρους αγώνες του με την νηστεία, την αγρυπνία, την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή, προσθέτουν την αγάπη και την επιδιότητα στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, την διακονία και εξυπηρέτηση των υπολείμπων μοναχών. Σε αυτή τη θαυμαστή πολιτεία έζησε 10 έτη μέχρι το θάνατο του Αγίου Θεοκτίστου και ακόμα 2 μέχρι την κίνηση του διαδόχου του Θεοκτίστου Μάριδος. Το έτος 494 άρχισε η εργασία ανοικοδομήσεως της Μεγάλης Εκκλησίας της Θεοτόκου, οι οποίοι έγιναν αρκετά έτη αργότερο, την 1η Ιουλίου του 501, διότι ο Θεόκτιστος ναός και ο μικρός ευκτήριος οίκος δεν επαρκούσαν για τους λατρευτικούς και για τις λατρευτικές ανάγκες της Λαύρας. Ωστόσο, οι μαθητές προλίγων ετών είχαν κατηγορήσει τον Άγιο Εστασίασαν και πάλι σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αναγκαστεί ο Άγιος Σάββας, για να μην τους ενοχλεί περισσότερο, να αποχωρήσει από τη Λαύρα. Η απουσία του διέρχησε 5 έτη. Εδώ είναι για την ασκητική ζωή. Λοιπόν,
Η Λαύρα, η τιμή του Αγίου Σάβα διεδόθη ταχύτατα από τη Ρώμη έως τη Γεωργία της, του Καυκάσου. Οι διάδοχοί του στην Ιγουμενία ανεδείχθησαν τη Λαύρα προπήγιο της Ορθοδοξίας στην Παλαιστίνη κατά τον μονοθελητισμό, οικονομαχίας και παπισμού, με πανορθόδοξον εμβέλεια. Η Λαύρα ανεδείχθη παιδευτήριο της Αγιοταφικής Αδερφότητος, τα μέλη της οποίας έπαιρναν από τη Λαύρα προπαίδεια της μοναχικής πολιτείας και πήραν των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Όλα αυτά οφείλονται στην πρεσβεία και παράδειγμα του Αγίου Σάβα, λαμπρά του πεφωτισμένου πατρός ημών Σάβα, τα θεία χαρίσματα ημέν πολιτεία ένδοξος, ο δε αβίους ανάρρωτος και η πίστη ορθόδοξος. Και τούτο μεν εκ μέρους ήδη, δια των ηρημένων απεδείχθη. Τέλεια. Πάμε σε άλλο βιντεάκι για να σας πω και ωραία. Λοιπόν, Βαρβάρα. Τώρα θα βλογήσω λίγο τα γένια μου, να σας δείξω εμένα. Λοιπόν, κοντρόλ μου, δώσ' μου εικόνα, σε παρακαλώ.
Τέλεια. Αυτοί είμαστε, ειδικό σώμα των Ιωαννίνων. Ωραία. Λοιπόν, θα μας πεις κάτι άλλο. Να πω και για την Αγία Βαρβάρα, γιατί δεν γίνεται να μην πούμε, είναι πολύ Άγιοι. Πρέπει, λόγω της εποχής, λόγω του καιρού, πρέπει να αναφέρουμε, να ξεχνιόμαστε. Όχι, βεβαίως. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή που ιδρύθηκε και άρχισε να ζει η Εκκλησία του Χριστού, εξαπολύθηκαν εναντίον της αναρρύθμιτη και πολύμορφη λυσαλαίοι εχθροί με σκοπό να την σβήσουν και να την δολοφονήσουν και να την εξαφανίσουν από προσώπου γης. Άλλοι με κοφτερά σπαθιά και άλλοι με κοφτερή γλώσσα και γραφή, όλοι οι απάνθρωποι και άνθρωποι του διαβόλου, σε συνεργασία εξαστράτευσαν με κάθε σατανική μέθοδο και πονηριά κατά των χριστιανών, κατά του μικρού ποιμνίου του Χριστού, για να το διασκορπίσουν και να το εξαφανίσουν. Εξόδεψαν αναρρύθμιτους τόνους μελανιού και έχυσαν ποτάμια χριστιανικού αίματος. Και το κατόρθωσαν, όχι βέβαια, το αντίθετο, νικηθήκανε, πέσανε και συντριβήκανε, και δεν βρέθηκε κανένας τρόπος για να αναβιώσουν και κατά τη γραφή. Η Εκκλησία του Χριστού ζει και θα ζει μέχρι να τελειώσουν οι αιώνες και θα συνεχίσει να αποτελεί το σωτήριο έργο της πάνω στη γη, όσοι και αν παρουσιαστούν εχθροί και να το εμποδίσουν. Μάλιστα, να πούμε λίγο για την Αγία Βαρβάρα. Γενικά οι Άγιοι μας έκαναν τρομερό βίο και αν σκεφτείς τα μαρτύρια όλα που πέρασαν και που υποβλήθηκαν και στη συμπεριφορά που δέχθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν βασανιστές τους, είναι τρομερό το ψυχικό σθένος και η δύναμη που και είδε, όλοι που ήταν έδειξαν... γονείς πλουσίων οικογενειών. Είχαν γονείς πλουσίων οικογενειών. Γόνοι πλουσίων οικογενειών. Ναι, ναι, οι περισσότεροι ναι. Είναι απίστευτο το ψυχικό σθένος και τη δύναμη που δείξανε στα μαρτύρια αυτά. Λοιπόν, ένα από τα ιερά σφάγια που έπεσαν πάνω στον ιερό βωμό της πίστεως του Χριστού και επότισαν με το αίμα τους το πελώριο δέντρο του χριστιανισμού και λάμπριναν την Εκκλησία είναι και η Αγία Ένδοξη Μεγαλωμάτης Βαρβάρα. Η Αγία Βαρβάρα έζησε περί το τέλος του 3ου και αρχάς του 4ου μετά Χριστού αιώνα στην Ηλιούπολη, που ήταν πόλη της Κύλης Συρίας, κοντά στον Αντιλίβανο. Σήμερα η πόλη αυτή ονομάζεται Βαλσέκ. Ο πατέρας της ονομαζόταν Διόσκουρος και ήταν φανατικός ειδωλολάτρης. Ήταν επίσης πολύ πλούσιος. Όλοι ήταν πλούσιοι, αυτό που σου είπα. Και διοικητής της Ηλιούπολης με μεγάλη πολιτική εξουσία και δύναμη. Φανατικός δε ιερεύς της ειδωλολατρίας. Ιστορικές πληροφορίες δεν αναφέρουν καθόλου το όνομα της μητέρας της, ούτε ποια στάση τήρησε σε όλη την περιπέτεια και στο φρικτό βασανιστήριο και μαρτύριο της κόρης της. Μήπως είχε πεθάνει. Αυτό μόνο σαν υπόθεση μπορεί να σταθεί, γιατί από την προτροπή του τυράννου κατά το μαρτύριο της Αγίας να λυπηθεί τους γονείς της, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ζούσε, αλλά δεν συνταυτίστηκε με την κόρη της, όπως συνέβη με άλλες μητέρες μαρτύρων, παρά σαν φανατική ειδωλολάτρηση και αυτή, συναυτίστηκε με τη στάση του φανατισμένου του τυφλού στην ψυχή άνδρα της Διόσκουρου. Η Βαρβάρα ήταν το μονάκριβο παιδί της, φανταστείτε, δεν είχαν κι άλλο. Ήταν αφάνταστα ωραία, όμορφη, στο σώμα αλλά και στην ψυχή και είχε πολύ χάρη, ευφυΐα, σεμνότητα και σοφροσύνη. Από τις περιπτώσεις που γνωρίζουμε αυτού του είδους, όταν δηλαδή οι γονείς είχαν ένα μόνο παιδί, φανταζόμαστε πόσο ενδιαφέρον, πόση αγάπη, φροντίδα και αδυναμία θα τις είχαν και πόσο θα διέθεταν τα πάντα να τη μορφώσουν και να την αποκαταστήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο, κάτι που τους επέβαλε οπωσδήποτε και ο πλούτος και η κοινωνική τους θέση. Και πράγματι, όταν η κόρη τους έφτασε στη ηλικία γάμου, παρουσιάστηκαν πολλοί μνηστήρες, πολλοί υποψήφιοι γαμπροί και από τους εξέχοντες άρχοντες και από τους μεγιστάνες και από τους λοιπούς επιφανείς άνδρες της Ηλιούπολης. Όλα όμως τα προξενιά η Βαρβάρα τα έδιωχνε, πράγμα που ο πατέρας της δεν το έβλεπε με καλό μάτι. Ήταν γι' αυτό να δικαιολόγει τη αιμονή της κόρης του, να μην θέλει διεκεκριμένους γαμπρούς του που τη ζητούσαν σε γάμο. Υπέθεσε όμως ότι ήταν κάποια νεανική ιδιοτροπία και είχε την ελπίδα ότι αργότερα θα υποχωρούσε
και θα δεχόταν να παντρευτεί. Περνούσε όμως η ηλικία της και η Βαρβάρα δεν έλεγε το ναι. Εν τω μεταξύ, όσο μεγάλωνε, μεγάλωνε αφάνταστα εκεί η ομορφιά της και την έκανε. Μισό λεπτό. Και την έκανε. Μας αφήνει σε αγωνία. Ναι, ναι, σας αφήνω μισό λεπτό. Γιατί μου πήγε παρακάτω το βίντεο, τα φταίω. Λοιπόν, ήταν γι' αυτό η αιμονή της χώρας του να μην θέλει διεκεκριμένους γαμπρούς που τη ζητούσαν σε γάμο. Υπέθεσε όμως ότι κάποια νεανική ιδιοτροπία και είχε την ελπίδα ότι αργότερα θα υποχωρούσε και θα δεχόταν να παντρευτεί. Περνούσε όμως η ηλικία και η Βαρβάρα δεν έλεγε τον. Κατά Σιμεών τον μεταφραστή, ούγαρ κάλος αυτής ή και μη θεατών, αλλά όμως ακουστών, ον, περιμάχητον αυτής επί γάμ. Όσο περνούσε λοιπόν ο καιρός, ο Διόσκορος γέμιζε πιο πολύ από ποικίλους φόβους και πήρε την απόφαση να λάβει ορισμένα μέτρα. Φαίνεται, ο πιο μεγάλος του φόβος ήταν ορισμένη ψήθυρη ότι η Βαρβάρα συμπαθούσε τον χριστιανισμό. Οι ιστορικές πηγές λοιπόν λένε για τη Βαρβάρα ότι ήταν αιμονή, είχε αιμονή περί των απίστων ειδόλων που και δεν προσκυνούσε. Γι' αυτό και ο Διόσκουρος περιόρισε την ελευθερία της κόρης του τόσο, όσο να μην τη βλέπει κανείς ούτε και να την συναναστρέφεται. Μόνο οι υπηρέτες και οι υπηρέτριες πιστοί στο Διόσκουρο την συνόδευαν. Κατά την παράδοση τόσο την περιόρισε που έφτιαξε ειδικό πύργο και την έκλεισε μέσα. Όμως, δύσκολα κλειτώνει κανείς. Η Βαρβάρα ζει τώρα σε ένα καινούριο κόσμο. Η χαρά της είναι αφάνταστη. Τώρα νιώθει την πραγματική ευτυχία και αγαλίαση. Καταλαβαίνει τώρα πιο πολύ ότι η ομορφιά και τα πλούτη και η μόρφωση δεν έχουν καμιά αξία. Μπροστά στο μεγάλο θησαυρό της αληθινής πίστης και της αποκάλυψης ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός. Αγάπησε ολοκληρωτικά τον νηφίο της Χριστό. Αποδείχθηκε αληθινή μεγαλέμπορος, το που θυσίασε τα πάντα για να κερδίσει τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Μπροστά στην πραγματική ευσέβεια και αρετή και προπαντός μπροστά στην αγάπη του Χριστού, η παμακάριστη Βαρβάρα παραμέρισε όλες τις αμαρτωλές απολαύσεις του κόσμου τούτου, νέκρουσε όλα τα ψυχοφθόρα σαρκικά αμαρτήματα, περιφρόνησε κοσμικές τιμές και δόξες, αποστράφτηκε τη λάμψη και το μεγαλείο των αξιωμάτων και του πλούτου, και έζησε την αγάπη του Θεού. Ο Διόσκουρος όμως, χωρίς να υποψιάζεται τίποτα και όλα αυτά που είχαν συμβεί, κάνει πάλι πρόταση στη γάμου στη Βαρβάρα. Η καλήνικη όμως Βαρβάρα, αυτή τη φορά πήρε θέση στεναρή και ξεκάθαρη απέναντι στον πατέρα της και έδωσε λύση και για πάντα στο πρόβλημα του γάμου. Μη μου κάνεις ξανά λόγο για γάμο. Γιατί ούτε θα το ξαναπώ πατέρα και θα με αναγκάσει να σκοτωθώ μόνη μου, είπε στον πατέρα της. Σιμεών, ο μεταφραστής λέγει ότι ο Διόσκορος δεν εισήρθε στο νόημα, νόμισε ότι αυτή η άρνηση προέρχεται από ντροπή, επειδή ήταν μικρή. Της άφησε χρόνο, ήταν 16 ετών. Να το σκεφτεί, η ανδρόφρονη Βαρβάρα, παρόλα αυτά που ήταν μικρή σε ηλικία, ήταν πολύ μεγάλη και όρημη, στη σκέψη και είχε πάρει σταθερή και αμετάκλητη την απόφαση περί παρθενίας και αφοσίωσης των νηφίων της Χριστό και ήδη ζούσε μέσα στον πύργο εν προσευχή και νηστεία. Πολλές φορές η πρόνοια του Θεού χτυπά την ειδωλολατρία με τα δικά της όπλα, έβαλε στο μυαλό του Διόσκουρου ότι η κόρη του δεν ήθελε να ακούσει για γάμο, όχι μόνο από ντροπή, αλλά και διότι είχε αυστηρά απομονώσει και την είχε αποξενώσει από την κοσμική ζωή, τις διασκεδάσεις κλπ. Και έτσι λοιπόν άλλαξε τακτική, της επιτρέπει να βγαίνει όποτε θέλει από τον πύργο, να δημιουργεί σχέσεις και συνανατροφές με όποιους θέλει και να πηγαίνει όπου θέλει. Τι άλλο καλύτερο από αυτό θα ήθελε η σεμνή αθληφόρα. Έτσι άρχισε να βγαίνει, να συναστρέφεται χριστιανούς και χριστιανές και με πολύ προφύλαξη να παρακολουθεί ακολουθίες και κηρύγματα των καταδιωκόμενων χριστιανών. Ιδιαίτερα τα μαρτύρια των χριστιανών που πληροφορείται την βοήθησαν πολύ να στερεώσει και να στερεωθεί και να ανδρωθεί η πίστη της.
Να, πως έμαθε τώρα ο πατέρας της ότι ήταν κόρη του χριστιανή. Βαρβάρα, αποφάσισε ο Διόσκουρος να φύγει προσωρινά για υπόθεσή του σε άλλη χώρα. Πριν φύγει, θέλησε να κατασκευάσει έξω από τον πύργο ένα ωραίο λουτρό. Έκαμε το σχέδιο, το έδωσε στους τεχνίτες με τις ανάλογες οδηγίες και έφυγε για τις υποθέσεις του. Κάποια λοιπόν μέρα η Αγία κατέβηκε από τον πύργο και άρχισε να περιεργάζεται το λουτρό που έχτιζαν οι τεχνίτες. Καθώς το παρατηρούσε, πρόσεξε ότι όλη η οικοδομή είχε δύο μόνο παράθυρα. Ρώτησε τους χτίστες γιατί δεν έκαμε άλλο παράθυρο προς το νότιο μέρος ώστε να φωτίζεται το λουτρό περισσότερο. Γιατί αυτή η εντολή μας την έδωσε ο πατέρας σας. Τέλος η Αγία τους είπε πάλι: θα κάνετε οπωσδήποτε και τρίτο παράθυρο. Και αν ο πατέρας μου σας παρατήρησε, θα του μιλήσω εγώ και θα του εξηγήσω. Εσείς δεν θα έχετε καμία ευθύνη. Οι τεχνίτες υπάρχουσαν και έφτιαξαν το τρίτο παράθυρο. Βλέποντας η Αγία τα τρία παράθυρα, ένιωσε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Ο δε Πανάγαθος και λίμων Θεός φώτιζε συνεχώς την ψυχή της και γέμιζε με το Άγιο Πνεύμα την καρδιά της και μεγάλωνε το θάρρος της. Μετά από λίγο καιρό επανήλθε ο πατέρας και από το ταξίδι και είδε ότι ήταν τρία παράθυρα. Φώναξε αμέσως τους τεχνίτες και τους παρατήρησε αυστηρά. Και άρχισαν μετά τα μαρτύρια της κόρης του. Η Βαρβάρα δεν είχε κανένα λόγο να προσπίθει και να του πει ψέματα και του είπε ότι έγινε χριστιανή. Από εκεί και μετά. Ναι. Έλεξε. Θα μας το συνεχίσει την επόμενη φορά. Είπαμε, είναι τραγικό όλο αυτό που τραβήξαν αυτοί οι άνθρωποι και βέβαια γι' αυτό και επήλθε η αγιοσύνη σε αυτούς έτσι. Λοιπόν, Μαρίνη, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε. Λοιπόν, πες εσύ την καλή νύχτα σου. Κάθε Τρίτη, εδώ, στις 10, παρέα με την εκπομπή «Τα άλογα της καρδιάς μας», από μένα και όλους τους συντελεστές του σταθμού, φιλάκια πολλά. Θα μας βρείτε στο 693-29-11-143, στον υπηκό όμιλο νομού Ιωαννίνων. Για κάθε πρόβλημά σας και για κάθε απορία, να μας στέλνετε τα ανάλογα μηνύματα. Φιλάκια από μένα, σας δίνω την πάσα στη Χριστίνα. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος. Πώς περνάει η ώρα, δεν το καταλαβαίνουμε. Και χαιρόμαστε όμως που σας κρατάμε συντροφιά και σας δίνουμε λύσεις σε προβλήματα, μαθαίνετε πραγματάκια, ακούτε διάφορα ωραία και πράγματα που δεν τα γνωρίζετε όπως μας λέτε. Και χαιρόμαστε που συμβάλλουμε σε αυτό. Όπως είπαμε, κάθε Τρίτη στις 10 εδώ, στο RTV, με την εκπομπή «Τα άλογα της καρδιάς μας». Μέχρι την επόμενη Τρίτη, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Θέλουμε να σας έχουμε όλους στο πλευρό μας και να μας βλέπετε και να έχουμε την επικοινωνία μαζί σας. Να προσέχετε. Πολλά φιλιά. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 10 εδώ. Καλό βράδυ.